Σεμινάριο για την οδική ασφάλεια από το Ινστιτούτο Πάνος Μιλωνάς είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι μαθητές του 3ου Λυκείου Πειραιά. Συνεχίζουμε. Το είχαμε ξεκινήσει από πέρσι. Γιατί στόχος μας είναι να εξοπλίσουμε τα παιδιά με την αναγκαία γνώση ώστε να αποφύγουν τον κίνδυνο. Η λαϊκή ρίση είναι γνωστή, έχει κάποιους άγνοια κινδύνου και δυστυχώς δεν μπορεί να προστατευτεί. Ακριβώς λοιπόν γι' αυτό, μέσα από αυτά τα σεμινάρια, προσπαθούμε να εφοδιάσουμε τα παιδιά με την γνώση, έτσι ώστε να αποφεύγουν τον κίνδυνο στο δρόμο, είτε ως οδηγοί μηχανής αυτοκινήτου, είτε και ακόμη και ως συνεπιβάτες στο αυτοκίνητο, από κάθε άποψη γενικότερα. Έτσι ώστε με τη γνώση να μπορούν να αυτοπροστατευθούν και να έχουμε λιγότερα ατυχήματα. Αυτός είναι ο στόχος. Είναι κρίμα να έχουμε τόσα πολλά ατυχήματα, ιδίως τους νέους ανθρώπους που είναι η μαγιά για τη ζήμη του μέλλοντος. Σε αυτούς επενδύουμε ώστε να έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Τα παιδιά έχουν αγκαλιάσει αυτού του είδους τις δράσεις που αναφέρονται στα θέματα οδικής ασφάλειας. Άλλωστε αυτός είναι ο στόχος μας. Μέσα από την ενημέρωση που θα παίρνουν από ειδικούς όπως είναι το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Μιλωνάς, να βελτιώνουν την καθημερινή τους συμπεριφορά, να συνειδητοποιούν τους κινδύνους που υπάρχουν στα θέματα της οδικής ασφάλειας και να συμπεριφέρονται καλύτερα στην οδηγική συμπεριφορά. Είτε είναι αυτό αυτοκίνητο, είτε είναι μηχανή, είτε είναι ακόμα και ποδήλατο. Εμείς ως Δήμο συνεχίζουμε από το Μάιο που ξεκινήσαμε αυτές τις δράσεις και όλο τον Οκτώβριο μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου θα ενημερωθούν παιδιά από όλα τα λύκεια του Πειραιά και την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, το προσωρινό αυτό πάρκο που κάναμε σε συνεργασία στο ΣΕΦ θα το ξαναλειτουργήσουμε κυρίως για τα μικρά παιδιά όπου εκεί θα υπάρχει μια εκπαίδευση από ειδικούς πάλι του Ινστιτούτου Μιλωνά σε σχέση με το ποδήλατο. Και σε αυτό δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία, διότι θέλουμε η πόλη μας, ο Πειραιάς, έρχεται το μετρό την ερχόμενη Δευτέρα, θέλουμε να πάρει και χαρακτηριστικά βιώσιμης κινητικότητας, να μπει και το ποδήλατο όσο είναι δυνατόν στη ζωή μας. Σχεδιάζουμε και από όλα τα έργα που κάνουμε και ποδηλατοδρόμους. Και με αυτό το πρόγραμμα πιστεύουμε ότι ο Πειραιάς στα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ διαφορετικός, πιο ασφαλής και καλύτερος στην καθημερινότητά του και στην κίνησή του, με το δεδομένο ότι υπάρχει ένα μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη μας. Τα παιδιά είναι ανοιχτά στην πληροφορία, γιατί πολύ απλά καταλαβαίνουν ότι τους λέμε την αλήθεια. Τα προσεγγίζουμε με αγάπη, ομολογώντας πρώτα απ' όλα εμείς τα λάθη που έχουμε κάνει όσο ήμασταν νέοι. Η συνεργασία μας με τον Δήμο Πειραιά συνεχίζεται και την νέα σχολική χρονιά. Σήμερα είμαστε στο 3ο Γενικό Λύκειο του Πειραιά, προκειμένου να περάσουμε το μήνυμα της οδικής ασφάλειας. Στον προάβλιο χώρο έχουμε τρεις δραστηριότητες. Οι δύο πρώτες δραστηριότητες θέλουν να μας δείξουν αναγκαιότητα χρήσης ζώνης ασφαλείας τόσο για τους εμπρός επιβάτες όσο και για τους πίσω επιβάτες, όπως επίσης και την αναγκαιότητα τακτοποίησης των αντικειμένων μέσα στο χώρο αποσκευών και όχι στην καμπίνα των επιβατών. Και έχουμε και μια δραστηριότητα που δείχνει το πόσο πολύ επηρεάζει τον εγκέφαλό μας η κατανάλωση αλκοόλ. Οι χρήσεις ζώνης ασφαλείας σε συνεργασία με τους αερόσακους μπορούν να σώσουν την ανθρώπινη ζωή, βεβαίως από τη στιγμή που κινούμαστε με κατάλληλες ταχύτητες. Και όταν λέμε κατάλληλες ταχύτητες, επειδή βλέπουμε τα όρια ταχύτητες, πρέπει να αντιληφθούμε ότι τα όρια ταχύτητας είναι το μέγιστο, η μέγιστη ταχύτητα που μπορούμε να κινούμαστε. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε στις καιρικές συνθήκες, να μειώνουμε αν βρέχει, να μειώνουμε την ταχύτητά μας, έτσι ώστε ακόμα και σε περίπτωση κάποιας σύγκρουσης να αυξήσουμε τις πιθανότητες να βγούμε σώοι μέσα από το όχημά μας.